και θέσεις που έχουν ανοίξει τα μάρκετινγκ. Έχουν πάρει 38 εργαζόμενους, εκ των οποίων μόνο τους 6 από τους παλιούς εργαζόμενους που ήταν στην πρώην Καρυπίδης. Με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι και απλήρωτοι να έχουν μείνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και φυσικά να είναι στην ανεργία. Εμείς φυσικά προσφύγαμε σε όλα τα μέσα εκεί και στην επιθεώρηση εργασίας, η οποία έκρινε με το δικό της βούλευμα ότι τα καταστήματα είναι στη συνέχεια. Συνεπώς λοιπόν οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσεχθούν κανονικά. Βεβαίως είχαμε παραστάσεις διαμαρτυρίας αρκετές έξω από το κατάστημα των marketing, στην μια κατεύθυνση φυσικά να περασπιστεί με τους εργαζόμενους και τους σωματείους δυτικών υπαλλήλων και τα υπόλοιπα σωματεία και το εργατικό κέντρο Γιαννίνων. Σε όλο αυτό λοιπόν το διάστημα δεχτήκαμε απανωτές μηνύσεις. Οι μηνύσεις είναι γύρω στις 25 που έχουν γίνει σε βάρος εργαζόμενων και συνδικαλιστών. Από ποιον? Από την εργοδοσία της marketing είχαμε 17 συλλήψεις από την αστυνομία εργαζόμενων και συνδικαλιστών όλο αυτό το διάστημα και βεβαίως είχαμε και δύο φορές δεχτήκαμε χτυπήματα της δυνάμεις καταστολής, μάτια κτλ. Και με τραυματισμούς συναδέλφων και φυσικά το αποκορύφωμα ήταν ότι για αυτή την προσπάθεια η marketing να κάμψει το αγωνιστικό χρόνημα των εργαζόμενων και των σωματείων χρησιμοποίησε μέχρι και τράβους, γνωστά υποκείμενα και φασιστοειδή ανθρώπους της νύχτας. Με αποτέλεσμα να έχουμε και εδώ και τραυματισμούς συναδέλφων και εργαζόμενων και απολυμμένων και συνδικαλιστών. Είμαστε σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή και σήμερα τώρα που μιλάμε, είμαστε εδώ στο δικαστήριο, εκδικάζεται η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων. Έχει ήδη 3 αποφάσεις καταδικαστικές εργοδοσίας της marketing, αποφάσεις δικαστηριών, οι οποίες λένε ότι πρέπει εργαζόμενοι να επιστρέψουν στη δουλειά τους, ότι νομιμοποιούνται να επιστρέψουν. Παρόλα αυτά, η εργοδοσία δεν προσλαμβάνει τους εργαζόμενους για δουλειά. Και σήμερα έχουμε ξανά εκδίκαση της ίδιας υπόθεσης στο δικαστήριο. Η εργοδοσία τι απαντάει σε αυτό? Η εργοδοσία απαντάει ότι δεν έχει κανένα λόγο να επαναπροσφέρουν τους εργαζόμενους, ότι έχει κάθε δικαίωμα και διάφορα τέτοια.